Χαίρετε, αγαπητοί φίλοι, και πάλι μαζί. Σήμερα να πούμε δύο λόγια για το θέμα της Μακεδονίας. Ως γνωστόν, όλοι οι υπεύθυνοι άνθρωποι, οι οποίοι πέρασαν από αυτόν τον τόπο, που λέγεται Ελλάς, έδωσαν απαντήσεις στους κατακτητές. Να πάρουμε τον Λεωνίδα, που είπε στο Μπέρσι, ελάτε πάρτε τα όπλα εσείς, δεν παραδίδουμε. Σε όλους τους πολέμους, χιλιάδες πολέμους, εκατοντάδες πολέμους που κάναμε, σαν Βυζαντινή επικράτεια, σαν αρχαία Ελλάδα, σαν νεότερη Ελλάδα, ουδέποτε είπαμε ναι, συμφωνούμε με αυτά που λένε οι εχθροί μας. Πάντα τους είπαμε όχι, αυτό που λέτε, και αν ιστορικό είναι και δεν γίνεται. Και τώρα τελευταία, με το μακεδονικό. Ζητάνε το όνομα Μακεδονία. Από πού ως πού, αυτό το κρατήδιο μπορεί να ονομαστεί Μακεδονία, είναι καθαρή προδοσία αν δοθεί το όνομα αυτό. Το όνομα αυτό είναι αρχαίο, το κρατήσαμε 2.500 χρόνια, και δεν μπορεί να το ζητήσει κανείς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο και σήμερα καλούμεθα να αντιδράσουμε. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα να ζητάει αυτό το όνομα από την Ελλάδα. Και όσοι το παραχωρήσουν θα κάνουν μεγάλη προδοσία. Δεν νοείται δηλαδή αυτό το πράγμα. Να δώσουμε όνομα ιστορικό σε ένα κρατήδιο, όσο μικρό ή μεγάλο και αν είναι αυτό. Όταν ήρθαν οι Ιταλοί, δεν υπολογίσαμε πόσοι είναι οι Ιταλοί, υπολογίσαμε το δίκαιο και το ιστορικό. Έτσι και τώρα. Δεν ξέρουμε αν έχουν την Αμερική πίσω τους και το θέλει η Αμερική αυτό, αλλά είναι άδικο. Υπάρχει διεθνές δίκαιο. Έχουμε το δικαίωμα να αντιδράσουμε και να πούμε δεν δίνουμε το όνομα Μακεδονία. Κανένα από τα ελληνικά όνοματα δεν δίνουμε. Ούτε Πάτρα, ούτε Αθήνα, ούτε Θεσσαλονίκη, ούτε τίποτα. Αυτά τα ονόματα δεν ανήκουν σε εμάς, ανήκουν σε εκείνους που έχησαν το αίμα τους. Ανήκουν στους απανταχού Έλληνες όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Γι' αυτό λοιπόν λέμε όχι. Δεν μπορεί να πάρει αυτό το κρατήδιο κανένα παράγωγο με τη λέξη Μακεδονία μέσα. Αυτό προς γνώση και συμμόρφωση είναι ορισμένων, οι οποίοι κόβουν το κλαράκι που πατάνε, θα τους βλαστιμούν οι αγέννητοι, θα τους βλαστιμούν τα παιδιά και τα εγγόνια τους μεθαύριο. Διότι εκμεταλλευόμενοι αυτό το όνομα θα δημιουργήσουν πρόβλημα μεγάλο. Οπουδήποτε υπάρχει βόρειο και νότιο γίνονται πόλεμοι. Βόρεια και νότια Ιρλανδία, πόλεμος. Βόρειο και νότιο Βιετνάμ, πόλεμος. Βόρεια και Νότια Κορέα, πόλεμος. Άπειρα τέτοια ιστορικά ντοκουμέντα μας πείθουν ότι καμία σχέση δεν πρέπει να έχουν αυτοί με το όνομα Μακεδονία. Είναι ψευτοκράτος και πρέπει να μείνει έτσι. Καμία υποχρέωση δεν έχουμε απέναντί τους, ούτε στη διεθνή κοινότητα. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και την ιστορία με το μέρος μας. Ας τα σκεφτούμε και ας πράξουμε, διότι πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε Έλληνες και να πιστεύουμε στην ελληνικότητα της Μακεδονίας και να μην ενδίδουμε σε τέτοιες περιπτώσεις.